Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Unfollow δημοσιεύεται ένα άρθρο, Χρήστο, ρεπορτάζ. Ποιο είναι αυτό το Unfollow, αυτό που έχει σηκώσει την επαναστατική παντιέρα? Ποιος το είπε αυτό, κάποιος το είπε? Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Έλα τον Κωνσταντίνο. Ναι. Όχι το μάρα, τον για συνέχισε έτσι. Έχει ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο κύριος Γεράσιμος Λιβιτσάνος με τίτλο «Μήπως συμφέρει να κλέψεις το δημόσιο». Και λες, όπα ρε μεγάλη, τι έγινε εδώ? Απ' την άλλη μπαίνεις μέσα, διαβάζεις και λες ότι ναι, στην Πανανία που γνωστή και ως Ελλάδα. Άσε που γενικά συμφέρει αυτό. Ναι. Όχι απλώς συμφέρει, το κάνουν και σχεδόν νόμιμο. Καλησπέρα σας, καλημέρα κύριε Λιβιτσάνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και σε εσάς και στην Πάτρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό τώρα εδώ, Ελλάς Power, Ενέργα. Για πείτε μας. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, διατάξεις νόμου 43-12. Ναι, μην το μπερδεύουμε πολύ με τα διαδικαστικά. Το θέμα είναι ως εξής, ότι το Δεκέμβρη, λίγο πριν φύγει η προηγούμενη κυβέρνηση, ψηφίστηκε ένας νόμος στη Βουλή με ταχύτατες διαδικασίες και μάλιστα την ημέρα που ήταν οι κινητοποιήσεις για τον απεργό πείνας, τον Νίκο τον Ρωμανό. Και πέρασε στα ψηλά το θέμα, δεν πέρασε καθόλου αυτό που θα μας πείτε τώρα. Στα ψηλά όντως, δηλαδή δεν φωτίστηκε όσο θα έπρεπε. Σύμφωνα λοιπόν με το οποίο, αν κάποιος κλέψει ή καταχραστεί από το δημόσιο, μιλάμε για μεγάλα ποσά, στη συνέχεια μπορεί να μπει σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής με τις δικαστικές ή τις κυβερνητικές αρχές, ανάλογα σε ποιο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας θα το κάνει αυτό, ώστε αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ισόβια κάθριξη. Να το ξαναπούμε αυτό, ισόβια κάθριξη. Ισόβια, ναι, αν παραβείς άλφρα του 1650 νομοθεσία που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, αυτή η ποινή με μια περίπλοκη νομική διαδικασία, δεν έχει τώρα ιδιαίτερο νόημα να εξηγούμε, με σωρευτική χρήση των διατάξεων τέλος πάντων. Αν θέλει κάποιος μπορεί να διαβάσει το άρθρο και να καταλάβει, ναι, γιατί ακριβώς. Είναι αρκετά περίπλοκο και εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω πώς ακριβώς συμβαίνει. Με σωρευτική τέλος πάντων χρήση των διατάξεων μπορείς να πας ακόμα και για έναν χρόνο μόνο φυλακή, έχοντας επιστρέψει το 1 τρίτο του ποσού που καταχράστηκες και ιδίως αν το ποσό αυτό στο έχουν βρει, το έχει εντοπίσει ως ΔΟΕ οι διοκτικές αρχές και στο έχουν κατασχέσει. Ποσό δηλαδή το οποίο ούτως ή άλλως... Το έχει πάρει η κυβέρνηση, το έχει πάρει το κράτος. Δεν θα μπορούσες, ναι, να χρησιμοποιήσεις. είναι εκπληκτικά πράγματα. Επειδή ακούγεται λίγο απίστευτο, το καταλαβαίνω. Αυτό δικαιολογήθηκε από την τότε κυβέρνηση με το σκεπτικό ότι αν αφήσουμε αυτό το ποσό να έρθει στο δημόσιο μετά την παρέλευση των δικαστικών διαδικασιών, αυτό λέει μπορεί να πάρει και 7 και 8 και 10 χρόνια. Οπότε καλύτερα λέει να προσφέρουμε στον κατηγορούμενο μία μείωση της ποινής και να πάρουμε τα χρήματα τώρα που τα έχουν ανάγκη, ναι, τα δημόσια. Αλλά δεν παίρνουμε όλα τα χρήματα. Εγώ το καταλαβαίνω για την ποινή και τη μείωση. Αλλά τα χρήματα. Από τη στιγμή που, ας πούμε, η Ελλάς Power και η Ενέργα δεν απέδωσαν 250 εκατομμύρια, πώς γίνεται να συμφωνήσει τα 80? Με το σκεπτικό, σου αναφέρω τώρα το σκεπτικό του που είχε ο Χαράλαμπος ο Αθανασίου, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, το οποίο καταγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Καλύτερα λέει να πάρω τα 82 εκατομμύρια που δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία αναφέρθηκες τώρα, παρά να περιμένω μήπως πάρω περισσότερα σε 10 χρόνια. Αυτό το οποίο δεν είχε ξεκαθαριστεί είναι για ποια μείωση της ποινής μιλάμε. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα κάποιος να καταδικαστεί σε ισόβια και να φάει 20 χρόνια. Και είναι διαφορετικό πράγμα να καταδικαστεί σε ισόβια, να καθίσει σε ένα χρόνο φυλακή και στη συνέχεια να βγεις από τη φυλακή και να έχεις στη διάθεσή σου 200 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, εγώ αυτό τώρα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Το κάνω κι εγώ, πάω αύριο το πρωί να κλέψω 250 εκατομμύρια από τη... αν μπορώ να το κάνω από το δημόσιο, να κάνω ένα χρόνο φυλακή, μια χαρά θα τους δωροδοκίσω όλους μέσα, βασιλιά θα με έχουν στη φυλακή και μετά να βγω να τους δώσω και πίσω τα 80
και γεια σας. Αριβεντέρτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τοποθετούμενος τότε ο σημερινός υπουργός της κυβέρνησης, ο Γιάννης ο Πανούσης, ως βουλευτής, τοποθετούμενος αυτή την συνεδρίαση, λέει ότι ουσιαστικά το αν θα κάνεις κατάχρηση του δημοσίου χρήματος έχει να κάνει με το ότι μπορείς να βάλεις κάτω μολύβι και χαρτί, να πεις για να δω, με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Να υπολογίσεις πόσο καιρό θα κάνεις φυλακή, πόσα χρήματα θα γυρίσεις πίσω και πόσα θα σου μείνουνε. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν ισχύει για μικροποσά, δεν ισχύει προφανώς, για μικροκαταθέτες και μικροφυλέτες. Τέτοιου είδους διατάξεις αφορούν τις μεγάλες δουλειές, μεγάλες κτηνοπραξίες όπως αυτή που αναφέρατε, για να υπάρχει αντίστοιχο κίνητρο βέβαια. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για την Ελλάς Power και την Ενέργα, δύο εταιρείες οι οποίες είχαν κάνει σύμβαση με τη ΔΕΗ, έπαιρναν αγόραζαν ρεύμα. Αναφερόμαστε στις συγκεκριμένες εταιρείες και για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, ξέρεις, η δημοσιογραφία ναι. Δεν έχει και την καλύτερη δυνατή υποδοχή όταν αγγίζει τέτοια θέματα. Δεν αναφέρθηκαν στην διάταξη που πέρασε στη Βουλή συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Όχι, δεν λέω αυτά, για τη διάταξη, λέω για το ποια εταιρεία θα υποφεληθεί ή έχει αρχίσει ήδη να υποφελείται από αυτή τη διάταξη. Απλά να σημειώσω εγώ ότι αναφέρουμε τη συγκεκριμένη κτηνοπραξία, γιατί αυτή η κτηνοπραξία, καθώς και ο Τάσος Μαντέλης από την υπόθεση της Siemens, ήταν οι δύο πρώτοι που έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, κατέθεσαν δηλαδή την πρόθεσή τους να επιστρέψουν κάποια ποσά τις πρώτες 15 μέρες του Ιανουαρίου, τις συγκεκριμένες δίκες συνεχίζονται. Να σου πω και το εξής, ότι είχε ζητηθεί στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, αν μη τι άλλο, να καταθέσει μία υπουργική απόφαση και να καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο τους δικαστές πώς θα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην υπάρχει σωρευτική χρήση των δυνατοτήτων μείωσης της ποινής. Έτσι ώστε αν μη τι άλλο η μικρότερη δυνατή ποινή να είναι 5 ή 10 χρόνια. Και ο κύριος Αθανασίου δεν την κατέθεσε ποτέ. Στη συνέχεια έφυγε από Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δυστυχώς αυτό που έχω να πω ότι ακόμα αυτή η υπουργική απόφαση, ενώ τρέχουν οι δίκες, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει κατατεθεί. Θα μπορούσε σε πρώτη φάση, γιατί άντε εγώ να δεχτώ ότι το να αλλάξει ο νόμος είναι μια μεγάλη διαδικασία, η χώρα έχει άλλα πράγματα πιο σοβαρά να ασχοληθεί. Αλλά μια υπουργική απόφαση άμεσα που να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει σωρευτική χρήση, όλες μαζί δηλαδή οι διατάξεις, οι ευνοϊκές του νόμου να εφαρμοστούν, θα μπορούσε πιστεύω να βγει άμεσα. Και ελπίζουμε και στο Unfollow αυτό το δημοσίευμα να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η σημερινή κυβέρνηση τότε ως αντιπολίτευση αμφισβήτησε αυτήν την... Και αν δεν κάνω λάθος, ψήφισε και παρόν στην ψήφιση αυτού του νόμου. Όχι, για να είμαστε δίκαιοι, ψήφισε παρόν όσον αφορά το σύνολο του νομοσχεδίου και κατά στο άρθρο 2 που αφορούσε την μείωση των ποινών. Οπότε αν θέλει να είναι συνεπής με αυτά που ψήφισε πριν 3 μήνες, δεν είναι και πολύ μακριά, θα πρέπει να κάνει άμεσα αυτή την κίνηση. Οι δίκες, τουλάχιστον για τις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε, εγώ πιστεύω θα υπάρξουν κι άλλες, γιατί δυστυχώς δεν είναι λίγες, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, τουλάχιστον στην διαδικασία που είναι τώρα. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, φαντάζομαι και εσείς δεν θα το αφήσετε. Σε καμία περίπτωση, γιατί είναι σημαντικό ιδίως σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι ζητούμενο είναι από τον κόσμο. Φαντάζομαι το εισπράτετε κι εσείς, ότι τέλος πάντων όσοι έχουν ακολουθήσει τέτοιες πρακτικές για το δημόσιο πρέπει να τιμωρηθούν, αν μη τι άλλο για να αποφύγουμε μελλοντικές Να μην υπάρχει η αίσθηση ότι κάνω ό,τι θέλω και υπάρχει ασυλία. Δυστυχώς αυτός ο νόμος ακούγεται απίστευτο, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι είναι απολύτως αληθινός. Δηλαδή, απλά να ρίξει μια ματιά στα πρακτικά της Βουλής. Αυτά τα πράγματα είναι καταγεγραμμένα. Μα είναι ο τίτλος του άρθρου σας. Είναι «Μήπως συμφέρει να κλέψει το δημόσιο». Ναι, και, τελικά από το ρεπορτάζ, από το άρθρο, βγαίνει ότι ναι, μπορεί και να συμφέρει.
Όχι, από όχι μπορεί, φαίνεται, ναι, συμφέρει, η απάντηση είναι και ναι. Δεν το λέω εγώ, το υπογράφουν ο κύριος Μαυριάς που είναι ο επικεφαλής καθηγητής πανεπιστημίου και λοιπά αστυνομική, καθώς και τρεις άλλοι επιφανείς νομικοί λένε ότι αυτές οι διατάξεις είναι επικίνδυνες. Πρώτον γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα των εσόδων και το χειρότερο διότι ενθαρρύνουν στο μέλλον οποιονδήποτε αποφασίσει να κλέψει το δημόσιο να έχει κίνητρο ώστε να το κάνει. Μα ουσιαστικά αυτό λέει, ότι κοίταξε να δεις, αν κλέψεις 100, θα πας αντί για ισόβια ένα χρόνο φυλακή, αν μας δώσεις πίσω τα 33. Για την ακρίβεια, όσο πιο πολλά κλέψεις, τόσο πιο πολλά μπορεί να σου μείνουν στο τέλος. Λοιπόν, εντυπωσιακά πράγματα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί δυστυχώς ξέρουμε που ζούμε. Πάντως, η ποινή της φυλάξης μετατρέπεται από ισόβια σε ένα έτος. Είναι δυνατόν να φτάσει μέχρι και ένα έτος. Δηλαδή, πέφτει, ας πούμε, η ποιότητα του αδικήματος. Από κακόργημα πηγή. Από τη χρήση της πρώτης διάταξης στα 5 με 10 έτη, από τη σωρευτική χρήση της δεύτερης διάταξης, από 1 ως 6 χρόνια. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να φας μέχρι και ένα χρόνο φυλακή. Αφήνω που και 6 χρόνια να φας με τις διαδικασίες πια του σοφρονιστικού συστήματος. Μπορείς τα 2,5-3 να είσαι έξω. Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτούς τους κυρίους των εταιριών αυτών, ποιες ήταν οι ποινές τελικά που τους επιβλήθηκαν? Δεν έχουν επιβληθεί ακόμα οι ποινές. Συνεχίζει η διαδικασία, μάλιστα. Η διαδικασία συνεχίζεται. Πάντως αυτοί έχουν κάνει το πρώτο βήμα, έχουν επιστρέψει το 1/3 των χρημάτων, οπότε περιμένουν και σύμφωνα με τον νόμο να πάρουν και μια. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι. Αυτό δεν τα επέστρεψαν, τα είχε βρει το ΣΔΟΕ και τα. Α, τα βρήκε τα κατασχεμένα, μάλιστα. Τα οποία ούτως ή άλλως δεν τους ανήκουν, δηλαδή ανήκουν στο κράτος. Δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν. Δεν θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Οκ. Συγγνώμη, συγγνώμη ρε Γεράσιμο, τώρα εδώ βραχυκύκλωσα δηλαδή. Το κουνάει το κεφάλι του. Δεν μιλάω τόση ώρα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Κουνάει το κεφάλι του. Εγώ είμαι λίγο βλάκας. Είναι απ' την άλλη και τραγικό. Είναι ο ορισμός του τραγελαφικού συμβάντος. Μα κλέβω εγώ, κλέβω 1 εκατομμύριο. Με πιάνουνε. Μου κατάσχουν το 1 εκατομμύριο, το βρίσκουνε. Δεν έχω προλάβει να χαλάσω εγώ τίποτα. Δεν έχω προλάβει να χαλάσω εγώ τα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, το δημόσιο είναι πολύ τυχερό. Διότι σε περισσότερες περιπτώσεις από το 1 εκατομμύριο θα σου βρουν τα 400.000. Οι άλλες εντάξει εδώ στην τράπεζα, δεν τα κρατήσει στην Ελλάδα. Οι άλλες 700.000 που τι γίνονται. Στο Τζέρσι. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει η περίφημη διαδικασία των offshore, των εταιριών, και λοιπά, των παράξιων. Ναι. Στην περίπτωση αυτών των εταιριών, αυτοί τα 250 εκατομμύρια τα είχαν πάει, τα στείλαν στην Ελβετία. Αυτό δεν το ξέρω, ούτε που βρίσκω. Αν το ήξερα, θα ήμουν πολύ χρήσιμος για τον κύριο Βαρουφάκη, υποθέτω. Θα τον έπρεπε τηλέφωνο να του πω που είναι. Πάντως αυτοί οι κύριοι των εταιριών είχαν κάπου τα χρήματα τέλος πάντων και τώρα θα επιστρέψουν το 1/3. Το κατεσχεμένο, αυτό που βρήκε. Περίπου εκατομμύρια που υπολογίζεται η απώλεια θα έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επιστρέψουν 82. Αυτά που τους βρήκαν όμως, τα κατεσχεμένα. Αυτά τα οποία έχουν βρεθεί, ναι. Δεν τους είπαν θα σας φέρουμε και τα άλλα που λείπουν, ναι. Όχι. Τώρα, αν θα γίνει εκεί κάποια συναλλαγή ή όχι, δεν το γνωρίζω. Αν πούνε, ξέρω εγώ, αν τους πούνε, φέρτε 150 π.χ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε πλέον για δίωξη κακουργήματος. Μιλάμε μάλλον για μια κατάσταση ομοιρίας του ελληνικού δημοσίου όπου διαπραγματεύεσαι τα λύτρα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει σχόλιο. Τι είπα, απλά να ευχαριστήσουμε για τον κόπο που κάνατε για να ανακαλύψετε αυτά τα πράγματα. Να ενημερωθεί ο κόσμος και να τα μάθει αυτά τα πράγματα και να ελέγξει αντίστοιχα την εξουσία. Εδώ δεν έχουν βγάλει τώρα, έβγαλε το The Press Project προχτές, έβγαλε το. Τη συμφωνία που είχαν κάνει επί Χριστόφια για την Κύπρο και για το τι θα κάνουν στην Κύπρο και δεν έχει παίξει δεν έχει μιλήσει κανένας. Άκρα του τάφου σιωπή. Ναι, διότι στο συγκεκριμένο έγγραφο που αποκαλύφθηκε από το The Press Project αναφέρεται και ένα όνομα το οποίο κάνει τζιζ για τα ελληνικά μίντια. Ο κύριος Γιαννόπουλος. Και ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Και ο Μιχάλης Σάλλας, ο οποίος ψηφίστηκε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Τραπεζών. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσκολία να προβληθούν τέτοιου είδους αποκαλύψεις. Αλλά όμως δεν έχουν πρόβλημα να δημοσιεύουν τις διαψεύσεις από την Πειραιώς. Τέλος πάντων, παλιά ιστορία με το. Με το τι είχε βγάλει το Reuters μια ιστορία για τον κύριο Σάλλα. Δεν έπαιξε πουθενά σε κανένα μέσο, αλλά έπαιξε η διάψευσή τη. Ναι. Και το γεγονός ότι ήθελε να κινηθεί να μηνύσει το Reuters ο κύριος Σάλλας.
σε αυτή τη χώρα ζούμε δυστυχώς. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.